Ενημερώσει Χριστίνα Μαύρου. Χριστίνα, καλησπέρα. Καλημέρα, Ονούφρη. Υπάρχει, να σου πω, μια πολύ ξεκάθαρη ανακοίνωση από την πλευράς Αμερικανικής Πρεσβείας μετά και, όπως γνωρίζουμε, συνάντηση που είχε σήμερα το πρωί η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κύπρο με τον Κύπριο Υπουργό Εξωτερικών. Υπάρχει λοιπόν πρόθεση και πρόθεση λέγεται γιατί υπόκειται στην έγκριση του Κογκρέσου ακόμα, Ονούφρη, προκειμένου οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι αρχές ασφαλείας τους να παρέχουν εκπαίδευση στα κυπριακά σώματα ασφαλείας, αντιλαμβανόμαστε, στο στρατό. Είναι μια, ναι, τουλάχιστον από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών υπάρχει πρόθεση να ξεκινήσει αυτή η εκπαίδευση το 2021 και, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αμερικανικής Πρεσβείας, πρόκειται για ένα πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν φύλλα, κράτη, μέλη και στενοί εταίροι, όπως λέει, και μέσω του οποίου παρέχονται εκπαιδεύσεις των αρχών ασφαλείας, των εκάστοτε εθνικών αρχών ασφαλείας, σε υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης για παροχή ασφάλειας. Αντιλαμβανόμαστε, Ονούφρη, ότι και αυτή είναι μια κίνηση μέσα στο πλαίσιο της δήλωσης προθέσεων που υπεγράφει στην Ουάσιγκτον μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών. Σημασία έχει όμως, ωστόσο, αν με επιτρέπεις, η τελευταία παράγραφος ανακοίνωσης της Αμερικανικής Πρεσβείας. Η Κυπριακή Δημοκρατία, καταλήγει λοιπόν η Αμερικανική Πρεσβεία, είναι ένας σημαντικός εταίρος στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Προσβλέπουμε στην περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών μας σχέσεων, ενώ προωθούμε την περιφερειακή σταθερότητα στην περιοχή. Mm-hmm. Οπότε βλέπουμε σιγά-σιγά, τουλάχιστον, να υλοποιούνται ένα-ένα σε πρακτικό επίπεδο, ναι, τα όσα γίνονται και πιο στενοί οι δεσμοί της Αμερικανικής κυβέρνησης με την Κυπριακή Δημοκρατία. Μετά από και όχι μόνο, Νούφρη, έχουμε δει ακριβώς και μέσω του νόμου πλέον, του Αμερικανικού νόμου που πέρασε από το Αμερικανικό Κογκρέσο και τη Γερουσία, για το πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αντικρίζουν και θεωρούν την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου ως υψηλού ενδιαφέροντος για τα αμερικανικά συμφέροντα. Ναι. Θυμόμαστε πάρα πολύ καλά το νομοσχέδιο των γερουσιαστών Μενέντες Ρούμπιο, το οποίο τελικά... Και όχι μόνο, παρήχε και σε αυτό το πλαίσιο και στρατιωτική εκπαίδευση, ενίσχυση ενεργειακών υποδομών, συνεργασιών. Mm-hmm. Άρα βλέπουμε ότι σιγά-σιγά ένα-ένα τουλάχιστον τα βήματα αυτής της συμφωνίας ή της συνεργασίας των δύο χωρών ξεκινούν και με αυτό τρόπο να υλοποιούνται. Μάλιστα. Τώρα, να σου πω πως έχει ολοκληρωθεί, όπως είπες και εσύ, το Υπουργικό Συμβούλιο. Αναμένουμε θα υπάρξουν δηλώσεις από πλευράς υπουργών. Αυτό που γνωρίζουμε τουλάχιστον, Ονούφρη, είναι πως σήμερα επρόκειτο να καταρτηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Υπουργό Παιδείας ο σχεδιασμός για τη νέα σχολική χρονιά. Μια χρονιά η οποία, ναι μεν, υπάρχουν οι προσδοκίες πως θα ξεκινήσει ομαλά, πως δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε επιδείνωση της επιδημιολογικής εικόνας του νησιού. Όμως και γι' αυτό προετοιμάζεται το Υπουργείο Παιδείας. Αυτό το σχεδιασμό, όπως είχαμε πει, υπάρχουν και σχέδια β' και για το lockdown, ναι, και για μερική φύληση. Οπότε θα χρειαστεί να αρχίσουν και νωρίτερα ενδεχομένως, γιατί χάθηκε χρόνος και στη δημοτική εκπαίδευση. Από την 1η Σεπτεμβρίου ξεκινούν, ναι, αυτό είχε δηλώσει, ναι, ο Υπουργός Παιδείας. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι βέβαιο δηλαδή και δεν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή σε ό,τι αφορά τις ημερομηνίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστίνα, για την ενημέρωση. Να είσαι καλά, να επιστρέψουμε στην κυρία Ανδρονίκου. Τηλεφωνικά να κάνουμε τη σύνδεση, να μην χάσουμε την πληροφορία. Κυρία Ανδρονίκου,